Quando ele vai de qualquer outro faz as marginalidades sindicadas, que eles vão adquirir arquivos polimas, brasileiros na cidadania, sem a 15, a Nádia, a Soros, a Fus, o que está inquérito, externo, só fala na torre política, mas o logo dos vitígios, politiquistas, o Sérgio Rixis, na Nédia e a Vitória. Eles estavam na Copa do Dorema, sem colgênios, militiomenos, sem colgênios, não me grava já, se há os afrobos, χωρίς να τους ενδιαφέρει αν θα ζήσουν ή αν θα πεθάνουν. Όπως έγινε και στην πόλη μας με τον Ζαξίουχο καρκινοπαθή στην πόλη μας που τελικά πέθανε. Που παρά τις εκκλήσεις και τα αιτήματα της αντισμαρτίας υγείας και πρόνοια του Δήμου μας για επανασύνδεση δεν κατέστη δυνατό. Αφού στο βωμό της ανάπτυξης και της κερδοφορίας αυτό το σύστημα και αυτή η πολιτική δεν διστάζει να θυσιάσει ανθρώπινες ζωές. Το εργατικό κέντρο Πάτρας, τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι της πόλης μας και της περιοχής μας μπαίνουν ασπίδα για τους συναδέλφους, τους συνταξιούχους, όλο τον λαό έτσι ώστε να μην ζήσουμε πάλι θάνατο επειδή έκοψαν το ρεύμα. Ελπίδα μας για να μην υπάρξουν άλλα θύματα είναι η πάλη του λαού, είναι η λαϊκή αλληλεγγύη. Σήμερα η εργατική τάξη της πόλης μας, συναδέλφοι και συνάδελφοι, απαιτεί να λογοδοτήσουν υπεύθυνοι της δολοφονίας του 16χρονου στην Θεσσαλονίκη, που για 20 ευρώ τον εκτέλεσαν ψυχρό οι δυνάμεις καταστολής του αρχικού κράτους που βλέπουν τον λαό σαν εχθρό. Να μην υπάρξει καμία ανοχή, ούτε συγκάλυψη στην κρατική βία και δολοφονία, καμία συγκάλυψη στην αστυνομική βία και αυθαιρεσία που εκολάπτεται στους κόμπους του αρχικού κράτους και του συστήματος εκμετάλλευσης. Από την άλλη, αυτοί που ετοιματούσε βάρος εργατικής τάξης, που στο ζήτη του κέρδους κόστους δεν δίνουν καμία αξία στην ανθρώπινη ζωή, όχι μόνο κυκλοφορούν ανέμελια, αλλά και δεν τους ενοχλεί κανείς. Κατά αυτό παράδειγμα, το σοβαρό εργατικό ατύχημα που είχαμε στην περιοχή μας στην Κρήτη, όπου από καθαρή τύχη δεν θυμήσαμε ένα ακόμα συνάδελφο που πήγε να βγάλει τον νεροκάματο του τρόμου για να ταΐσει την οικογένειά του.